Καλημέρα σας σε όλες και σε όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που σας φιλοξενούμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο δεύτερο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την Εκπαιδευτική Έρευνα Δράση. Είναι μια συνδιοργάνωση, όπως θα πούμε και μετά, τεσσάρων φορέων και άρα είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς. Δυστυχώς η Αλεξάνδρα Ανδρούσου για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα μαζί μας. Οπότε ξεκινάμε με τους χαιρετισμούς, καταρχήν από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώνας, τον κύριο Πύρο. Κύριε Πύρο. Καλημέρα σας. Καταρχήν είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώνας να βρίσκεται σε αυτό το σπουδαίο συνέδριο. Κύριε Πλήτανη, αγαπητό Προεδρείο, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη Φλόρινα και στην παιδαγωγική σχολή της, την παλαιότερη σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα. Η περιοχή της Φλόρινας, όπως θα διαπιστώσετε, είναι πλούσια και διαθέτει μοναδική φύση και πολιτιστική κληρονομιά. Ο φυσικός πλούτος περιλαμβάνει μια ποικιλότητα φυσικών περιοχών βλάστησης, ανάγλυφου και τοπίου, με κύριους εκφραστές τις έξι λίμνες της περιοχής των Πρεσκών και των Ιδέων και τους τρεις μεγάλους ορεινούς όγκους του Βαδούντα, του Βέρνου και του Βόρα. Οι δε παιδινές περιοχές παράγουν εξαιρετικά τοπικά αγροτικά προϊόντα, πολλά από τα οποία είναι γνωστά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως το κρασί Αμιντέου και τα φασόλια Πρεσκών. Ο πολιτισμός της Φλόρινας, βασισμένος στις αρχαίγονες καταβολές της τοπικής ιστορίας και τους αρχαίους διοικητές Μακεδόνες, μέχρι τη σύγχρονη διασυνοριακή βαλκανική πραγματικότητα, χαρακτηρίζει τους Φλωρινιώτες και διαμορφώνει τα ήθη, τα έθιμα και το απόλυτο ακριτικό τους χαρακτήρα. Η Παιδαγωγική Σχολή Φλόρινας, ως ανεξάρτητο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην αρχή και ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σήμερα, έπαιξε και συνεχίζει να παίζει δυναμικό ρόλο τόσο στην εξέλιξη του τόπου και την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κορμό της Ελλάδος, όσο και κυρίως την εκπαιδευτική πραγματικότητα με την παραγωγή, τη διαμόρφωση των δασκάλων, των βασικών της πρωταγωνιστών της εθνικής εκπαίδευσης. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρακολουθούμε το δεύτερο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Δράσης, το οποίο εδραιώνει τη συνδρομή της Παιδαγωγικής Σχολής στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες από όλα τα συναρμόδια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος. Ερμηνεύοντας το πρόγραμμα του Συμποσίου, είναι ευδιάκριτο ότι εδώ ζυμώνεται ένα μείγμα εκπαίδευσης το οποίο λαμβάνει υπόψη τη σύγχρονη πραγματικότητα, τις χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς κοινωνικές απαιτήσεις, τη βέλτιστη στόχευση σε ένα δημιουργικό μέλλον, την αξιοποίηση της έρευνας, της καινοτομίας και το διαθέσιμο ανθρώπινο εκπαιδευτικό δυναμικό που συμμετέχει, ανταλλάσσει και συνθέτει ιδέες με στόχο τη βέλτιστη εκπαιδευτική πράξη. Διακρίνομαι κάποιες σημαντικές προκλήσεις στη θεματολογία του Συμποσίου. Πρώτον, η προώθηση της καινοτομίας, ειδικά σε θέματα τεχνολογίας, στη σύγχρονη επικοινωνία και στη ταχύτητα διάδοσης της αναρρύθμιτης και ως ένα βαθμό ανεξέλεκτης διαθέσιμης ποσότητας της πληροφορίας λόγω του διαδικτύου. Πρέπει να είναι μια πρώτη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Με μια δεύτερη και σε επόμενο παράλληλο βήμα, μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας στη μετατροπή της παραγόμενης πληροφορίας σε ουσιαστική και παραγωγική γνώση. Η αναγκαιότητα της προώθησης της εκπαιδευτικής έρευνας και δράσης με στόχο την ανάδειξη νέων ζητούμενων εξομάλυνση των συγκρούσεων και δημιουργία νέων προοπτικών για την εκπαίδευση ως βασικό όχημα για την κοινωνική ευημερία. Τέταρτον, σε ένα διαρκώς δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο, οι αλλαγές και η γραφέτηση στην εκπαιδευτική έρευνα και δράση και η άμεση σύνδεση τόσο με την κοινωνία όσο και με την οικονομία και την αναπτυξιακή διαδικασία, φαίνεται να είναι ένα συνεχώς αναγκαίο ζητούμενο. Και πέμπτον, επιπλέον είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενσωμάτωση πολλών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως οι Ρωμά και οι μετανάστες. Σε συνδυασμό με το αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα για μάθηση και γνώση και την αντιμετώπιση της αναπόφευκτης σύγκρουσης που προκαλεί σήμερα ο ρατσισμός, στο σύγχρονο κόσμο επιτάσσει την ανάγκη για συνεχή εκπαιδευτική έρευνα και δράση, ακολουθώντας την ποιητική αρχή του Σολομού, πάντα ανοιχτά, πάντα άκρηπτα τα μάτια της ψυχής του.
Από την πλευρά μας, ως Περιφερειακή Αρχή, στηρίζουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόριδα με συγκεκριμένη στρατηγική και στόχευση. Ενισχύουμε τις βασικές υποδομές με την δρομολόγηση της ολοκλήρωσης της έκδοσης του ρημοτομικού σχεδίου του Πανεπιστημίου και της κυριακής επέκτασης του. Διατηρούμε την συνεχή επικοινωνία με τα στελέχη και τη διοίκηση των σχολών και των τμήματων του Πανεπιστημίου. Συμμετέχουμε και αναπτύσσουμε συνεργασίες με συγκεκριμένες δράσεις, ενέργειες και δρόμενα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις διεργασίες του Συμποσίου, να έχετε ευχάριστη διαμονή στη Φλόρινα, να απολαύσετε τις τοπικές γεύσεις, τα χρώματα και τις εικόνες της και ελπίζουμε να αφήσετε στο τόπο μας με μια, να αφήσετε στο τόπο μας με μια απλή ευχή. Να τον επισκεφτείτε και πάλι σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρο και για την ουσιαστική στήριξη και για την οικονομική υποστήριξη αυτής της διοργάνωσης. Ο επόμενος χαιρετισμός είναι από τον κύριο Γεράσιμο Κουζέλη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και μας έστειλε τον χαιρετισμό, το οποίο και θα διαβάσω. Αξιότιμοι σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αλλά και να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία του Συμποσίου. Και το εννοώ ουσιαστικά. Η συνάντηση αυτή, στην οποία δεν μπόρεσα τελικά να παρευρεθώ λόγω απουσίας στο εξωτερικό, έχει από τη σκοπιά των δικών μου ενδιαφερόντων αλλά και ευθυνών διπλή σημασία. Θέτει στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών αναζητήσεων ένα μεθοδολογικό πρόταγμα πέραν των παραδοσιακών διχοτομήσεων. Έρευνε στη γραμμή και αναγωνική διάκριση μεταξύ της δίθεν ουδέτερης απόδοσης και εξήγησης των δεδομένων και της διαμόρφωσής τους. Έρει δηλαδή τη διάκριση που συνήθως συνδέεται με το διαφορετικό επιστημονικό καθεστώς των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών. Η έρευνα ως δράση, η έρευνα εντός της δράσης, η δράση ως ερευνητικά οργανωμένη επαναφέρουν τη ρητή παραβατική πρόθεση, το μετασχηματιστικό ενδιαφέρον στον πυρήνα της επιστημονικής εργασίας. Για μια κοινωνική επιστήμη και μάλιστα για εκείνη που συστατικά αναφέρεται σε μορφωτικές διαμορφωτικές πρακτικές, η ανάληψη αυτής της ευθύνης και δέσμευσης είναι κρίσιμη τόσο μεθοδολογικά όσο και πολιτικά. Και αυτό γιατί η θετικιστική απέτηση αποχής από αξιολογικές κρίσεις και απόστασης από το αντικείμενο της μελέτης και έρευνας συρρυκνώνουν τις επιστήμες της εκπαίδευσης σε μια απλή διαπίστωση των ήδη οικείων δεδομένων. Καθιστούν στην ουσία τις επιστήμες αυτές εργαλείο αναγνώρισης και επιβεβαίωσης μιας υφιστάμενης κατάστασης. Και μάλιστα μια κατάσταση θεμελιωδώς αντιπατική και εγγενώς στρεβλή ως προς τις αξιώσεις που επέβαλε η ίδια η κοινωνία που ανέδειξε την εκπαίδευση σε κεντρικό της οργανωτικό πόλο. Πώς μπορεί, για παράδειγμα, η κοινωνική επιστήμη απλώς να καταγράφει διαδικασίες που υπό το θεσμικό τίτλο της εξίσωσης ευκαιριών διασφαλίζουν συνθήκες ανισότητας χωρίς να τις κρίνει. Και όπως γνωρίζουμε, η κρίση προϋποθέτει την αφετηριακή άρνηση των βαλιωμένων σχέσεων ως ουδέτερων δεδομένων. Προϋποθέτει αλλά και επιτρέπει τον έλεγχο της δυνατότητας άρσης των υφιστάμενων στρεβλώσεων, της δυνατότητας μεταβολής. Όταν η κοινωνική επιστήμη ελέγχει ελληνικές υποθέσεις, στην ουσία δοκιμάζει συσσαγωγικά τη χειραφέτηση, δοκιμάζει άλλες συνθήκες, άλλες σχέσεις. Στο χώρο της εκπαίδευσης δοκιμάζει διαδικασίες μορφωτικά και παιδευτικά αποδοτικότερες, δοκιμάζει σχέσεις δημοκρατικές και παρελθωρητικές, σχέσεις που μπορούν να στηρίξουν αυτόνομα και κρίνονται υποκείμενα. Στις μεθοδολογικές προκείμενες αυτού του δοκιμαστικού ελέγχου στηρίζεται η εκπαιδευτική έρευνα όταν συνδυόμενη με τη δράση εγκαταλείπει τη φαινομενική ασφάλεια της απλής διαπίστωσης. Και αυτό έχει σημασία, καθώς στον εκπαιδευτικό χώρο δεν είναι μόνο πολλοί και ισχυροί κοινοί τόποι, αλλά και πολλά τα δίθεν αυτονόητα των διοντολογιών του παραδοσιακού διδακτισμού, τα εύκολα πρέπει. Η έρευνα δράση διοχετεύει την ερευνητική μεθοδικότητα στην ενδράση διαδικασία. Δεν προβάλλει ένα ήδη επιλεγμένο δέον, ώστε να το επιβεβαιώσει ως εμπειρικά θεμελιωμένο, αλλά διατυπώνει και ελέγχει διαδοχικές υποθέσεις, παρακολουθώντας και εκτιμώντας τις πρακτικές απολύξεις τους. Σε μια πιο φιλοσοφική ορολογία, θα λέγαμε πως η έρευνα δράση εγκαθιστά τη συνθετική εργασία, εκείνη δηλαδή που εκκινεί από ιδεολογήσεις αλλά και τις παράγει στην ίδια την ανάλυση του συγκεκριμένου. Γεφυρώνει έτσι τους δύο πόλους της επιστημονικής πρακτικής.
Για να περάσω όμως και στο άλλο ενδιαφέρον για τη θεματική του συμποσίου, επιτρέψτε μου να σημειώσω πως ο αναστοχαστικός πυρήνας αυτού του τρόπου έρευνας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην άρση της συνήθως ασυμμετρίας μεταξύ εκπαιδευτικής θεωρίας και εκπαιδευτικών πρακτικών. Μια ασυμμετρία που τροφοδοτείται και από την ιδιοτροπία πως η θεωρητική αυτού του πεδίου σπανιότατα ήταν και επαγγελματίες του, δρόντες εκπαιδευτικοί. Η ανατροπή επομένως της συνήθως ερευνητικής σχέσης υποκειμένου διακριτού αντικειμένου παίρνει εδώ τη μορφή εκπαιδευτικών που ερευνούν και ερευνητών που εμπλέκονται διαμορφωτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρέχει έτσι μια κατεξαίρεση πραγματικά εξαιρετική σύμπτωση θεωρίας και πρακτικής. Μια συνθήκη πολύτιμη για κάθε ανατροφοδοτική διαδικασία συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική πολιτική. Με αυτές τις σκέψεις, που όπως θα καταλάβετε δηλώνουν πως ξέρω τι χάνω και δεν είμαι εκεί, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Το λόγο τώρα έχει ο πρίγανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Αντώνης Πουκλιδάκης. Καλημέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη χαρά για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να βλέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο και για μένα να είμαι εδώ σήμερα για να απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία του εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, τον κύριο Μπύρο, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τους οργανωτές αυτού του συνεδρίου και όλους εσάς που ήρθατε εδώ για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας και να συνεισφέρετε στις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Καταρχήν, θα ήθελα προκαλεί ιδιαίτερα θετική εντύπωση το γεγονός ότι στους οργανωτές του συνεδρίου είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής της χώρας μας, και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, που κατά κάποιο τρόπο δείχνουν το τεράστιο ενδιαφέρον που έχουν στο να αντιληφθούν και να συμμετάσχουν σε αυτήν εδώ τη συζήτηση, στο γόνιμο διάλογο και στην παραγωγή νέας γνώσης σε ένα πάρα πολύ σημαντικό πεδίο, όπως αναφέρθηκε από τον προηγούμενο χαιρετισμό, έτσι ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα, έτσι ώστε να έχει ένα πολύ χρήσιμο αποτέλεσμα στη βελτίωση των συνθηκών της εκπαίδευσης και γενικότερα της κοινωνίας μας. Το Πανεπιστήμιο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και ειδικά ο χώρος της έρευνας είναι ένας χώρος ο οποίος δέχτηκε τις ισχυρότερες πιέσεις με απώλεια τόσο δυναμικού όσο και πόρων που κατά κάποιο τρόπο οδήγησαν σχεδόν σε μία στασιμότητα. Και το σημαντικό είναι ότι παρά τις δυσκολίες η προσήλωση και η ενθεκτικότητα του ερευνητικού δυναμικού της χώρας κατάφερε να διατηρήσει ζωντανό το όραμα των ελληνικών πανεπιστημίων να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στον χώρο αυτό. Και το ίδιο και το Πανεπιστήμιο μας. Αυτές οι δράσεις εξωστρέφειας, όπως η οργάνωση αυτού του συνεδρίου, έχουν ένα πάρα πολύ συμβολικό χαρακτήρα για μας. Μας δίνουν έτσι μία δύναμη, γιατί επιβεβαιώνουν ότι σαν Πανεπιστήμιο έχουμε να πούμε κάτι, έχουμε ένα σημαντικό ρόλο στα δρόμενα της επιστημονικής κοινότητας και έχουμε μία απήχηση. Η δουλειά που γίνεται εδώ έχει μία πάρα πολύ σημαντική απήχηση, όχι μόνο στο χώρο μας, στον ελληνικό, αλλά και στο διεθνές. Ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική η αναφορά του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που δείχνει ότι το μικρό μας πανεπιστήμιο, έχουμε 12 χρόνια διάρκεια ζωής, είμαστε το μικρότερο πανεπιστήμιο στη χώρα, έχει καταφέρει να έχει δημοσιεύσεις στο κορυφαίο 1% της παγκόσμιας απήχησης στην προηγούμενη πενταετία και οι μισές δημοσιεύσεις μας είναι στο πάνω 25% των δημοσιεύσεων όσον αφορά την απήχησή τους παγκοσμίως. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, είναι μια ποσοτική επιβεβαίωση του ότι αυτό που κάνουμε πραγματικά είναι σπουδαίο
γίνεται με στέρηση, γίνεται από πρωτοβουλίες ανθρώπων χωρίς χρηματοδότηση εθελοντικά, γίνεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές που έχουν όλοι πιστέψει σε ένα όραμα, που το όραμά μας είναι να κρατήσουμε αυτό το πανεπιστήμιο ζωντανό μέσα από την κρίση, να το αναπτύξουμε και να το συνδέσουμε με την κοινωνία. Η μεγάλη παράδοση που αναφέρθηκε από τον κύριο Μπύρο, το αυτό που λέγεται δασκαλίκη, όπως αναφέρθηκε σε αυτό και ο υπουργός, ο κύριος Γαβρόγλου, δεν είναι μόνο η ποιότητα την οποία προσπαθούμε να έχουμε στις σπουδές εδώ, δεν είναι μόνο το άνοιγμα της σκέψης, η παραγωγή νέας γνώσης, αλλά είναι και πάρα πολύ η έντονη αλληλεπίδραση που έχουμε με το πεδίο, με τους δασκάλους, με τους καθηγητές, στον χώρο της εκπαίδευσης. Και εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή ζήμωση, πολύ πιο έντονη από άλλες περιοχές της χώρας μας. Επίσης, εδώ έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να παίξουμε πέρα από το τοπικό είμαστε. Η αλληλεπίδραση που θέλουμε να έχουμε με τα τεκμενόμενα στη χώρα μας και με το διεθνές γίγνεσθε, αυτό αποτυπώνεται με την πολύ μεγάλη συμμετοχή που έχουμε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, σε παρουσίες διεθνείς, σε συνέδρια, σε δημοσιεύσεις, και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος που είμαι ο πρώτος ερετός, κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος που προσπαθεί να οδηγήσει αυτό το πανεπιστήμιο μέσα από μια δύσκολη περίοδο, και χαίρομαι που το πανεπιστήμιο αυτό προχωράει και θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να το κρατήσουμε και να το φέρουμε στην επόμενη μέρα, ακολουθώντας και τον κύκλο της χώρας και βγαίνοντας από αυτήν την μεγάλη κοινωνική και οικονομική κρίση σε καλύτερες μέρες, και δημιουργώντας όνειρα και αισιοδοξία και στα νέα παιδιά που εκπαιδεύονται εδώ, αλλά και στην γενικότερη εκπαιδευτική μας κοινότητα. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα την συνάδελφο, την κυρία Αρκετίδου, για την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτό το συνέδριο εδώ στη Φλόρινα, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και κυρίως όλους εσάς που με τις εργασίες σας έρχεστε να κάνετε αυτό το συνέδριο πραγματικότητα. Ελπίζω να απολαύσετε τις εργασίες του συνεδρίου. Σίγουρα η παρουσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Ελλάδας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου μας κάνει, κατά κάποιο τρόπο, μας δίνει αισιοδοξία ότι κάποιες από τις κουβέντες, κάποια από τα συμπεράσματα θα βάλουν τις σκέψεις σε μια καινούργια βάση και πιθανόν να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα της εκπαίδευσης. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Ελπίζω να απολαύσετε την παρουσία σας και στο Πανεπιστήμιο και στη Φλόρινα. Και όπως είπε ο κύριος Μπύρος, αυτός που έρχεται μια φορά στη Φλόρινα θα ξανάρθει πολλές φορές στη ζωή του. Και επίσης, πολλά παιδιά που έρχονται εδώ με βάρος ψυχής στην ακριτική αυτή πόλη, είναι κάτι που τους μένει για πάντα στην ψυχή τους, και πολλοί από αυτούς μένουν σε αυτή την πόλη για πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, Σοφία, που προσκάλεσα στην αρχή του μεχαιρισμού. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Βιντρίτενη, κύριε Βιντρίτενη, αξιότιμη συνεδρή, παρόλο που η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση με έντονες κοινωνικές διαστάσεις, δεν απουσιάζει το όραμα τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς αποτελούν χώρους μετάδοσης της επιστήμης, της γνώσης και συμβάνω στην προσπάθεια που οδηγεί στον δρόμο της οικονομικής και της κοινωνικής ελευθερίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η πανεπιστημιακή κοινότητα διοργανώνει το δεύτερο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την εκπαιδευτική έρευνα δράση, ζητούμενα, συγκρούσεις, θεωρητικές. Η εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχει ως στόχο την ανάπτυξη, τη συγκέντρωση και διάχυση της γνώσης, την οποία διαμορφώνεται και ολοποιείται η εκπαιδευτική πολιτική, που συνίσταται στη στήριξη και την προώθηση των διεργασιών εκείνων, οι οποίοι συμβάλλουν στην βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας
Ενεργείται κυρίως από τα πανεπιστήμια και από τα Ινστιτούτα και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής έρευνας κατευθύνεται κυρίως από τις ανάγκες της επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της προώθησης αποδοτικού εργατικού δυναμικού και από τη ριζωματικότητα της διαχείρισης του σχολικού συστήματος. Οι στόχοι των ερευνητικών δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι δημοφιλής αφορούν θέματα όπως η σχολική αποτελεσματικότητα, η μετάβαση των νέων από το σχολείο στην αγορά εργασίας, η αξιολόγηση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητή, η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, η αποτίμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων, η διεύθυνση και διαχείριση των σχολικών μονάδων, καθώς και η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφερθούν οι αξιόλογοι, οι συζητητές του εκπλουσίου. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Πανελληνίου Συμποσίου και εύχομαι το πόρισμα του Συμποσίου να αποτελέσει εργαλείο χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής και ελπίζω η εκπαιδευτική πολιτική να χαρέσετε μέσα από την έρευνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κωνσταντόπουλε και όλους όσους χαιρετούν την εκδήλωση. Επόμενη πολύ σύντομη δεκάλεπτη